Γεια σας λοιπόν, είμαι ο Βαγγέλης ο Ζαρουχλιώτης, ο κύριος της γυμναστικής και βρισκόμαστε στο Ζάρου Ζών, στο πιο σύγχρονο αθλητικό χώρο της Αθήνας. Ο Σεπτέμβρης είναι μια πολύ μεταβατική περίοδο για όλους μας. Επιστρέφουμε από διακοπές και συνήθως στις διακοπές έχουμε μείνει μακριά από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Και αυτό μαζί με την καθημερινότητα και την καθημερινή ρουτίνα, η οποία είναι βαριά και δύσκολη για όλους, το κάνει να φαντάζει βουνό. Όμως η άσκηση πρέπει να είναι στην καθημερινότητά μας, πρέπει να είναι ένας από τους κύριους στόχους μας μέσα στο εβδομαδιαίο μας πρόγραμμα, οπότε σιγά σιγά πρέπει να επανέλθουμε. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι να υπάρχει στην αναδραστηριοποίησή μας μεθοδικότητα και όχι υπερβολή. Πρέπει να επιστρέψουμε λοιπόν με αργά και μεθοδευμένα βήματα, ούτως ώστε να μην σοκάρουμε το σώμα μας, να μην τραυματιστούμε και να μην μας φανεί ακατόρθωτο το να μπούμε ξανά σε φόρμα. Οπότε, σίγουρα μεθοδικότητα, σίγουρα όχι βιασύνη, ό,τι έγινε ούτως ή άλλως, είτε κιλά που φορτώσαμε, είτε έχουμε χάσει τις ανάσες μας ή τα βήματά μας, αυτό θα επανέλθει. Το σώμα μας θυμάται πολύ γρήγορα. Μεθοδικότητα και υπομονή. Αυτά είναι τα δύο σημαντικότερα πράγματα που μπορούμε να... που με σιγουριά μάλλον θα μας οδηγήσουν πίσω στη φυσική μας κατάσταση. Ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, παράλληλα με την άσκηση, είναι να επαναφέρουμε και την διατροφική μας ρουτίνα σε μία τάξη. Σαφέστατα, μέσα στους καλοκαιρινούς μήνες μπορεί να το έχουμε παρακάνει, να έχουμε ξεφύγει λιγάκι, όμως αυτό πρέπει να τελειώσει. Και είμαι αυστηρός με αυτό, γιατί πραγματικά μακριά από τη διατροφή δεν μπορούμε να αναζητήσουμε αποτελέσματα μόνο και μόνο από την άσκηση. Οπότε σιγά σιγά ίσως πρέπει να ξεχάσουμε τα παγωτά, που μπορεί να το παρακάναμε το καλοκαίρι, τις γρανίτες και όλα αυτά. Να επαναφέρουμε στην διατροφή μας τα φρούτα, το σωστό σε ταχτά χρονικά διαστήματα φαγητό, τα μικρά σωστά γεύματα και να σκεφτόμαστε ότι η τροφή μας είναι το καύσιμό μας. Οπότε πριν φάμε κάτι, να σκεφτόμαστε πού θα το χρησιμοποιήσουμε, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και πόσο αποτελεσματικό αυτό θα είναι, ούτως ώστε να έχουμε καλύτερη ενέργεια, ευεξία, να είμαστε πιο ευδιάθετοι καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας. Για να βάλουμε το σώμα μας πάλι σε μια δράση και να επιστρέψουμε ξανά στη φυσική μας κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε να πάμε αργά και σταδιακά. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με βασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, να επαναφέρουμε και να επιστρέψουμε στην αερόβια μας άσκηση, αλλά έχοντας κάνει κάποιο κενό, σημαίνει ότι πρέπει να ξαναγυρίσουμε πάλι πίσω από τη βάση μας. Πίσω λοιπόν στα βασικά. Δεν θα τρέξω 20 χιλιόμετρα την πρώτη ημέρα που θα βγω για τρέξιμο, επειδή έτρεχα 20 χιλιόμετρα πριν από 1-2 μήνες. Θα πάω πάλι στη βασική μου αρχική δραστηριότητα. 5 χιλιόμετρα, μισή ωρίτσα, 45 λεπτά. Progression και σε αυτό, δηλαδή τμηματικά να αυξάνουμε και τον όγκο της προπόνησής μας, αλλά και την ποσότητα των ασκήσεων και γενικά το χρόνο μας μέσα στην άσκηση. Επαναλαμβάνω λοιπόν, χρειαζόμαστε ποιότητα και όχι ποσότητα στην αρχή, λίγες ασκήσεις, βασικές ασκήσεις ενδυνάμωσης, λίγο κάρντιο, λίγο ποδηλατάκι, λίγο spinning, τόσο όσο να νιώθουμε εμείς ασφάλεια και να βρίσκουμε σιγά τα βήματά μας και τα πατήματά μας, όπως λέω, στην άσκηση. Από εκεί και έπειτα το σώμα μας σιγά σιγά θα καθοδηγεί και θα μας ζητάει από μόνο του την άσκηση που του χρειάζεται. Όχι πίεση, όχι βιάση και όχι υπερβολή. Μερικές βασικές ασκήσεις που μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι μας, τις προτείνω πάντοτε και ακόμη και σε πελάτες μου όταν δεν βρίσκονται κοντά μου, είτε από ταξίδια, είτε από υπερβολικό φόρτο εργασίας, ακόμη και στις διακοπές, δεν χρειάζεται παρά μόνο το σωματικό μας βάρος. Για παράδειγμα, μπορούμε να εκτελέσουμε κάποια καθίσματα, πολύ απλά, τεχνικά, μερικές προβολές, εύκολες, ένα λάξ για κάθε μας πόδι, που αυτά δυναμούν πάρα πολύ τον κορμό μας και τα πόδια μας.
Μπορούμε να δουλέψουμε κάποιες σανίδες στηρίξης. Φανταστική άσκηση. Κάμψεις στα γόνατα. Οι κανονικές άμα είμαστε σε λίγο καλύτερη κατάσταση. Βασικές ασκήσεις. Αν επαναλάβουμε αυτή τη ρουτίνα από 15-20 επαναλήψεις σε κάθε μία από αυτές τις ασκήσεις για ένα τεταρτάκι, δύο φορές την ημέρα και σε συνδυασμό με μία-δυο στροφές, ξέρω εγώ, στο γήπεδο ή σε μία αλάνα, μας κρατάνε σε πολύ 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 καλή φυσική κατάσταση και θα μας κάνουν να ενεργοποιηθούμε τόσο όσο χρειάζεται, τόσο ώστε να μην μένουμε μακριά από το στόχο μας που είναι να νιώθουμε το σώμα μας λειτουργικό. Συνοψίζοντας, θέλω να μείνουμε στο ότι πρέπει για να επιστρέψουμε σε καλή φυσική κατάσταση και να επαναφέρουμε το σώμα μας στα επίπεδα που ήταν πριν τις διακοπές, πριν το καλοκαίρι, χρειάζεται μεθοδικότητα και υπομονή. Όχι πανικός, όχι τρομακτικές δίαιτες, όχι στερήσεις και όχι υπερβολή στην άσκηση. Εμείς είμαστε εδώ, στον Γκάζι, στην Κωνσταντινούπολεο, στο 31, στο Zaru Zone και μπορούμε να σας παρέχουμε ένα πλήρες προπονητικό πλάνο με το οποίο μπορείτε να επανέλθετε και να συνεχίσετε για όλο το χρόνο.